Πάντως, κυρία Παπαρίγα, αν διαβάσει προσεκτικά κανείς τις χθεσινές δηλώσεις του Όλιερεν που τα βάζει με την ελληνική κυβέρνηση ότι ενώ ψηφίζει νόμους μεταρρυθμιστικούς, δεν τους εφαρμόζει γιατί είναι όμοιροι των συμφερόντων και των συντεχνιών, ουσιαστικά φωτογραφίζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κατά τη γνώμη μου, για τη στάση που κρατάει στην διεκδίκηση των ταξικών αιτημάτων. Θεωρείτε, εσείς το νιώθετε αυτό, ότι υπάρχει ένας εγκλωβισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και από τους Τροϊκανούς? Πιστεύω ότι οι Τροϊκανοί κάνουν μια ρεαλιστική αντιπλευρά τους εκτίμηση της κατάστασης και ξέρουν ότι στην Ελλάδα οι αγώνες, το λαϊκό κίνημα, μπορούν να βάλουν εμπόδια στην εφαρμογή του νόμου. Και δεν σημαίνει σε κάθε περίπτωση του αντιλαϊκού νόμου και δεν σημαίνει σε κάθε περίπτωση συντεχνιασμό αυτό. Και δεν είναι συντεχνιασμό το να μην θέλει να χάσει το εισόδημά σου. Είναι άλλο πράγμα που κι εμείς το επικρίνουμε όταν, ας το πούμε, περιορίζεσαι σε αρνητικά αιτήματα χωρίς να δείχνει την πραγματική διέξοδο. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Προσέξτε, υπάρχουν νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση και αντιλαϊκή και καθυστερεί η εφαρμογή του. Ενδεχομένως ένα μέρος αυτής της καθυστέρησης να είναι μια σειρά γνωστά ελληνικά γραφεία και κρατικά εμπόδια. Εμείς δεν θέλουμε να εφαρμοστούμε, να το ξεκαθαρίσω και δεν πρέπει να κάνουμε κριτική. Σε μια περίπτωση, όντως η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση συγκεκριμένων κλάδων, κάπως απάλληλε ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Κυρία Παπαρίγα. Και γι' αυτό τη γίνεται κριτική. Και δεν είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Γιατί η καταστολή θα δυναμώσει. Ακριβώς για να μην υπάρχουν εμπόδια την πλευρά του λαού. Και γι' αυτό τα εμπόδια την πλευρά του λαού πρέπει να δυναμώσουν. Αποδεικνύει ότι τα εμπόδια κάτι μπορεί να κάνουν, χωρίς να λύσουν ουσιαστικά το θέμα μόνο ως εμπόδια. Έχουμε στη Γαλλία, για να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, την εντυπωσιακή αύξηση της δύναμης των ακροδεξιών στο πρόσωπο της κόρης του Ζαν Μαρί Λεπέν. Και μάλιστα ακούγεται από μία δημοσκόπηση ότι ο σημερινός πρόεδρος Σαρκοζή μπορεί καν να μην μπήκε στο δεύτερο γύρο. Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για την αύξηση των ακροδεξιών στη Γαλλία. Σας ανησυχεί αυτό? Μα αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Και δεν μιλάω τώρα για το Μεσοπόλεμο, μιλάω και για τη σύγχρονη περίοδο. Όταν, παραδείγματος χάρη, η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, ανεξάρτητα αν έχουν διαφορές μεταξύ τους, καλλιεργούν την άποψη ότι μονόδρομος είναι αυτή η πολιτική και επομένως πρέπει να βρούμε μερικές διαχειριστικές παραλλαγές, είναι πολύ φυσικό η απογοήτευση του κόσμου να μετατρέπεται σε μια τέτοια εξέλιξη, γιατί επέρχεται μια γενική συντηρητικοποίηση. Επομένως αυτό που διαφοροποιεί και ριζοσπαστικοποιεί το λαό είναι, θα το πω καθαρά, η αντικαπιταλιστική συνείδηση. Μάλιστα. Γιατί αν δεν την αποκτήσεις, είναι φυσικό να εμπλακείς μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Άλλωστε αυτό δεν το βλέπω. Δεν είμαι τόσο βέβαιη ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα στη Γαλλία. Το λέω με επιφύλαξη, δεν είμαι καμία ειδική μελετήτρια των γαλλικών πραγμάτων. Πιστεύω ότι και η προβολή αυτή έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, θέλουν να υφαρπάσουν ψήφους. Θυμάστε τι είχε γίνει την άλλη φορά με τον Λεπέν? Σωστά. Ότι κινδυνεύει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, και ναι, από τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές ψηφίζαν το Σιράκ. Πάντως έχουμε... μπορεί να πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή στο όνομα της Μαρί Λεπέν ψηφίστε όλοι, είτε το σοσιαλδημοκράτη υποψήφιο είτε το συντηρητικό. Μάλιστα, μία συντηρητική στροφή έχουμε και στην Ελλάδα με το μεταναστευτικό. Και εδώ θέλω να σας... γενική στροφή, αλλά ωστόσο υπάρχουν και θετικές διεργασίες στη συνείδηση του κόσμου. Δεν έχουν βγει όλες στην επιφάνεια, αλλά και ταυτόχρονα αυτές οι διεργασίες στο άλλο σκέλος έχουν αυτό που λέτε. Είδατε το χειρισμό της κυβέρνησης χθες, ναι, στα γραφεία της ΓΕΣΕ, τρεις κορυφαίοι υπουργοί να κάθονται απέναντι στους μετανάστες και να δίνουν λύση αυτή που δόθηκε. Σαν κυβέρνηση και σαν τρόπος διαχείρισης της κρίσης, γιατί επρόκειτο για μια κρίση. Εσάς βρίσκει συμφωνία? Δεν θα το δει έτσι. Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε από την αρχή είχαμε ορισμένες επιφυλάξεις για όλο τον τρόπο που οργανώθηκε αυτή η υπόθεση. Όχι ο αγώνας για τους μετανάστες, αλλά όπως οργανώθηκε αυτή η υπόθεση που κατά κάποιο τρόπο προκαλούσε πρόσθετες δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς δεν πάψαμε το λεπτό να είμαστε υπέρ των μεταναστών. Η κυβέρνηση μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα νομικά όπλα που έχει, εμείς άλλωστε το είπαμε, πολύ πιο πριν.
Ναι, αλλά δεν θα βάζατε εσεί. Είναι ανάμεσα στην πολιτική τη μηδενική ενοχή και στην πίεση που δέχεται από μια σειρά. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα έβαζε του μετανάστε ή θα του οδηγούσε μέσα στην νομική. Όχι. Και πρέπει να κοιτάξτε, εμεί σεβόμαστε και τι μορφέ πάλι που επιλέγει ο κάθε χώρο. Και την απεργία επίνεση κλπ. Εφόσον το επιλέγει συνειδητά. Όλη αυτή η ιστορία έχει αρκετά προβλήματα, αλλά να το ξεκαθαρίσω, είμαστε εναντίον της ποινικοποίησης. Γιατί έχει αρχίσει ο εισαγγελέας και καλεί, ξέρω εγώ, την Επιτροπή Αλληλεγγύης, με την οποία έχουμε διαφωνίες, είναι γνωστό, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η ποινικοποίηση. Κυρία Παπαρίγα, μία λύση από την ελληνική κυβέρνηση κρατά όσους μπορώ να θρέψω με μία. Με μια μελέτη πόσοι χωράνε και πόσοι μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στην Ελλάδα, με δουλειές, με ίσια δικαιώματα, αλλά τους υπόλοιπους δυστυχώς τους απελάβνω. Αυτή τη λύση εσείς θα τη βρίσκατε θεμητή ή θα την καταδικάζατε? Ευθέως η ερώτηση. Μια λύση είναι ωφέλιμη όταν πατάει στην αντικειμενική πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, ποιος μπορεί να πει ποιος είναι ο ιδανικός πληθυσμός για την Ελλάδα? Δεν ξέρω, υπάρχουν ειδικοί που θα πούνε ότι σε μια χώρα φτωχιά με 8 εκατομμύρια χωράνε 300.000. Ότι χωρίς τους αλλοδαπούς η φύλαξη των ηλικιωμένων θα ήταν αδύνατη σήμερα στην Ελλάδα, όπου οι ηλικιωμένοι μένουν μόνοι τους. Μα δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Βλέπετε, όχι, πρέπει να τα δει κανείς τα χέρια, ας πούμε, που χρειαζόμαστε σε σχέση με το τι είδους ανάπτυξη. Τα παραβατικά άτομα, αυτά που δεν σας αφήνουν. Μα όταν έχεις ανεργία, θα περισσεύει και ένα μέρος του ελληνικού λαού. Έτσι. Να φύγεις γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πας, δημιουργούνται ορισμένα διέξοδα στο οποίο αν μπεις μέσα να βρεις λύση, κανένας δεν μπορεί να βρει λύση. Πιο επικίνδυνη αυτά που κάνει το Πασόκ. Πιο επικίνδυνη ποιοι είναι, οι μετανάστες ή η σαπίλα στο ποδόσφαιρο? Εγώ θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 έχει προτάσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτού του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που γνωρίζουμε. Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο ή γενικά ο αθλητισμός. Να είναι οργανωμένος όχι σε μία αυτό που λέμε εξέτεραση τεχνική βάση τυχαία. Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε. Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο έχουμε επαγγελματικές ομάδες, έχουμε αγοραπολισίες, έχουμε χορηγούς επιχειρηματίες, όπου εκεί πέρα από ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπορεί να γίνεται, μέχρι επένδυση ας πούμε σε κοινωνικό προφίλ του επιχειρηματία. Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε. Ναι. Εάν δείτε σήμερα τις εφημερίδες, δεν ξέρω αν τις έχετε δει, όλες οι πολιτικές. Ξέρετε τι έχουν πρώτο θέμα όλες οι εφημερίδες? Το ποδόσφαιρο. Τα βρώμικα δίχτυα. Είναι το πρώτο θέμα των πολιτικών εφημερίδων. Και σας ρωτώ τώρα, επειδή εσείς και προτάσεις έχετε και αγαπάτε το ποδόσφαιρο, μας έχετε αποκαλύψει και τι ομάδα είστε, γιατί είστε άνθρωπος που μπορεί κανείς να συζητήσει τα πάντα και μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, δεν έχετε την ξύλινη γλώσσα. Θέλω μια τοποθέτηση. Διαβάζουμε, κυρία Παπαρίγα, συνδικάτο του εγκλήματος. Από ό,τι διαβάζουμε, δηλαδή από τις αποκαλύψεις. Να σας πω κάτι, κύριε Σταυρόπουλο, και για να πω και εγώ και το παράπονό μου τώρα. Παρακαλώ. Πριν τρεις εβδομάδες, νομίζω, δεν θυμάμαι, στις 17 Φεβρουαρίου, εδώ δεν θυμάμαι, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, οργανώσαμε συνάντηση που ήρθανε όλες οι ομοσπονδίες των αθλημάτων. Από το σκάκι μέχρι βεβαίως το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Τους παράγοντες καλέσαμε. Σωστά. Λοιπόν, και κάναμε μια συζήτηση για τον αθλητισμό. Κράτησε παραπάνω ώρες από ό,τι υπολογίζαμε. Δεν προβλήθηκε ούτε από τις σελίδες τις αθλητικές. Μα εγώ το ακούω από εσάς, δεν το ήξερα. Και διαβάζω... δεν το ήξερα καν. Λοιπόν, και εκεί πέρα βάλαμε ολοκληρωμένη πρόταση και κοιτάξτε, ζητήσαμε γνώμες. Κάναμε συζήτηση. Η συζήτρια ήμουν εγώ. Και το λέω όχι γιατί εγώ τη θέση του αθλητικού τμήματος είπα, αλλά εννοώ ότι δώσαμε μια βαρύτητα. Καλέσαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί υποτίθεται όταν είμαι εγώ είναι πιο ευαίσθητο κτλ. Λοιπόν, αυτοί ούτε στις αθλητικές. Ούτε μονόστιλο δηλαδή. Εκεί μίλησαν όλοι. Σας λέω, είχαμε να κρατήσει 2 ώρες, κράτησε 4. Μάλιστα. 5 ώρες. Στη μέρα παιχνίδια και στην ενημέρωση. 20 λεπτά και τις υπόλοιπες ώρες μιλούσαν. Και μάλιστα εγώ δεν έκανα κλείσιμο που λέμε. Είπα ότι θα μελετήσουμε τις προτάσεις και τα λοιπά. Δηλαδή οι 3,5 ώρες ήταν κουβέντα των φορέων. Προβληματισμός. Πάντως και αυτά που αποκαλύπτονται σήμερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μία πτυχή και ίσως και ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας που σε μεγάλο βαθμό έχει σαπίσει πάρα πολύ πια. Δυστυχώς, βεβαίως αυτό είναι και διεθνές φαινόμενο, έτσι, για να μην πούμε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει το στοίχημα, μας εδώ πέρα χθες η Βουλή αποφάσισε
πλειοψηφικά, έτσι, εμείς δεν τα ψηφίσαμε. 10-20 εταιρείες, τώρα δεν θυμάμαι γιατί διάβασα γρήγορα στις εφημερίδες για να είμαι ελεύθερη και για εσάς. Και δίνουν, ας πούμε, και 30.000 επιχειρήσεις για φρουτάκια. Αφού γεννήθηκε η Ελλάδα, φρουτάκια. Μάλιστα. Τα παιδιά δηλαδή, τα 15χρονα, θα τρέφονται στα φρουτάκια. Ξέρουμε τι καλλιεργείται εκεί. Λοιπόν, τώρα όταν τα έσοδα της Ελλάδας θα τα λύσουμε με τα φρουτάκια, πάλι από την τσέπη του ελληνικού λαού, αλλά και με έναν τρόπο, όχι αν θέλετε. Νόμιμος μπορεί να είναι αυτό που αποφάσισε η Βουλή, αλλά όχι σε τόσο από πολλή πλευρά, από πολλές πλευρές. Μετά θα μιλάμε για την κοινωνική εγκληματικότητα και η νεολαία, και που δεν είναι έτσι νεολαία, και που δεν είναι αλλιώς, και δεν έχει αξίες κτλ. Κυρία Παπαρίγα, η Βουλή με τα φρουτάκια. Όταν βγούμε από την κρίση, πόσοι θα έχουμε μείνει, τελευταία ερώτηση. Πολλοί κόσμος το αναλογίζεται αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που λέμε η μισθωτή εργασία σε μεγάλο μέρος, δεν λέω στο 100%, θα είναι απελπιστικά πιο κάτω. Σύμφωνοι. Και θα συνεχίζει να είναι και με την ανάκαμψη. Ένα μέρος των μικρομεσαίων θα κατασταθεί και ένα μέρος επιχειρηματιών. Και οι υπάλληλοι που κάνει προσπάθεια, που κάνει η κυβέρνηση, να είναι όσο γίνεται μικρότερο. Αλλά αυτοί που θα καταστραφούν έχουν εξασφαλίσει και τα δρυσέγγονά του. Και το άνθος της ελληνικής κοινωνίας, η νεολαία, θα του έχουν κόψει τα φτερά. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, μην κοιτάμε τα πράγματα. Δεν θα είναι ακίνητα. Εμείς πιστεύουμε, μπορεί αρχικά με αργά βήματα και αργότερα και λίγο μετά με πολύ πιο γρήγορα, θα υπάρχει απάντηση από το λαό, παρέμβαση. Κανένας λαός δεν αυτοκτόνησε. Βλέπετε εξεγέρσεις? Δεν ξέρω τι νόημα δίνεται στις εξεγέρσεις. Τρακαστρούκες εξεγέρσεις δεν έχουν νόημα, είναι χαμένες από πριν. Εμείς δίνουμε πολύ σημασία στο συνειδητό παράγοντα, στη συνειδητή επιλογή να έχει χαράξει το δρόμο, να ξέρεις και τις δυσκολίες που έχει αυτός ο δρόμος. Εμείς δεν λέμε ότι ο δρόμος του αγώνα είναι στρωμένος. Ναι, αλλά αυτό λέει ένας ακροατής μας εδώ, ναι. Δεν ερμηνεύεται στην κάλπη. Δεν αποτυπώνεται στα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτός που το λέει, κοιτάξτε, δείτε. Αυτοί που το λένε αυτόν, ας ρωτήσουν τον εαυτό τους γιατί ψηφίζουν έτσι. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε. Δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που απευθυνόμαστε σε ένα κροατήριο και του λένε γίνει ο παδός, έλα ψηφίστε ένα να φιλήσω τα προβλήματα. Λέμε δώστε μου δύναμη, αλλά πάνω απ' όλα για να φιλήσω αυτό με δύναμη να αντιμετωπίσει. Κυρία Παπαρίγα, ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή κουβέντα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.